διαβάζουμε σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι οι ΔΕΚΟ μπαίνουν μέσα και ότι η Τρόικα για τη σωτηρία τους προτείνει να αυξηθεί το εισιτήριο από 1 ευρώ σε 1,20. Δηλαδή πάλι θα πληρώσει ο καθένας. Αυτό το αισιόδοξο σενάριο. Κάτι λένε και 1,5 ευρώ να πάει. Πώς το σκέφτηκε αυτό η Τρόικα. Ναι, είναι σε αυτό. Υπάρχει ένα επίδομα το οποίο είναι εκπληκτικό και το οποίο παίρνουν οι οδηγοί των αστικών λεωφορείων. Ξέρετε τι επίδομα είναι? Θερμοκρασία. Ζεστάματο στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δεν θα πρέπει να ζεσταθεί πριν πάρει μπρος. Ναι. Παίρνουν επίδομα για αυτόν τον λόγο. Δεν το πιστεύετε? Η Κάτια Φωτιάδου έχει τον κύριο Κομίνη, ο οποίος είναι πρόεδρος των εργαζομένων. Καλημέρα κύριε Κομίνη, καλημέρα Κάτια. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, έτσι όπως το είπατε θα πάρει φωτιά το λεωφορείο με τα ζεστάματα. Κάθετε πραγματικά να το ζεστάνε ο οδηγός θα πάρει φωτιά. Δεν μου λέτε. Χαριτολογώντας τον λεωφορείο. Δεν μου λέτε τι επίδομα πρέπει να το οδηγός για να πάρει μπροστά το λεωφορείο να σταθεί και μετά να φύγει. Ναι, είναι ένα επίδομα το οποίο είναι υπερεργασία, είναι εκτός ωραρίου εργασίας, είναι 10 λεπτά. Όταν ο οδηγός πάει το πρωί στο αμαξοστάσιο για να πάει να ελέγξει το δίκτυο, να δει τα νερά του, τα λάδια του, να το βάλει μπροστά γιατί πρέπει να σηκώσει αέρα για να μπορεί να αρχίσει και να κινηθεί και να ζεσταθεί η μηχανή. Δεν μπορεί να φύγει η μηχανή. Στο δικό σας αυτοκίνητο το πρωί όταν μπαίνετε, βάζετε μπροστά και φεύγετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό είναι έξω από το οκτάωρο και πληρώνεται περίπου μεσοσταθμικά από 70 ευρώ το μήνα μέχρι 110. Άρα μιλάμε για ένα μεσοσταθμικό 90 ευρώ και μιλάμε για 4.000 οδηγούς οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά. Εγώ είμαι με το μέρος των εργαζομένων πάντα. Ακούστε κύριε Κομίνη, εγώ είμαι με το μέρος των εργαζομένων πάντα. Να τους δώσουν ένα μισθό χωρίς επιδόματα και όχι γενιά επιδόματα. Πραγματικό μισθό και να τελειώνουμε. Έχει τη λογική σας, ξέρω χρόνια, είμαστε φίλοι και έρχομαι σε δύσκολη θέση μερικές φορές όταν αντιδικούμε. Εγώ ξέρω τι λέω. Να ενσωματωθεί στο μισθό τους και γεια τους και χαρά τους εδώ πέρα. Αλλά προκαλούμε την κοινή λογική όταν λέμε ότι είναι εκτός ωραρίου η διαδικασία να ζεστάνουν το αυτοκίνητο 10 λεπτά πριν ξεκινήσει. Δηλαδή για όνομα Θεού και της Παναγίας. Εάν πάρει στην τουαλέτα για κατούριμα πριν ξεκινήσει το λεωφορείο, δηλαδή είναι. Πριν να πάρουμε επίδομα. Είναι πολιτικέ. Έχω την εντύπωση κύριε Παπαδόπουλο. Ακούστε κύριε Κομίνη τι έχει γίνει. Απλά θα είχατε κάνει κάποια παιδεία, δεν σας δώσαν αύξηση και σας δώσανε επίδομα ζεστάματος από το κινήτου. Όπως δίνουν σε άλλους επίδομα. Δεν αντέχει στη λογική. Εγώ ξέρω τι λέω, να ενσωματωθεί και το αξίζει. Είναι μια πολύ σωστή άποψη και να σας δώσω εδώ τώρα ένα μήνυμα και να σας πληροφορήσω ότι πριν το 2007 ως πρόεδρος του συνδικάτου δηλώνω ότι είχαμε 17, ούτε ένα ούτε δύο κύριε Παπαδάκη, 17 επιδόματα. Δεν λέτε, υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν τα ενσωματώσαμε τότε όλα και μας μείναμε 3-4 επιδόματα τα οποία μείναμε από την εντατική και δεν ήταν από την πλευρά του συνδικάτου. Δεν τα ενσωματώσαμε όλα. Δεν προσέξτε. Κύριε Κομίνη, ακούστε κύριε Κομίνη, εάν σε εσάς παίρνουν 100 ευρώ το μήνα για να ζεσταίνουν το αυτοκίνητο πριν ξεκινάει, στο ΝΟΣΕ ξέρετε τι επίδομα παίρνουν. Άλλοι δεν έχω αυτή. Δεν μπορώ να απαντήσω, είναι εργατικό. Όχι, θα σας απαντήσω εγώ. Θα σας απαντήσω εγώ. Μα πείστε με, θα σας απαντήσω εγώ. Όχι εγώ, Χριστίνα, τι επίδομα παίρνουν αγάπη μου. Κλεισίματος χεριών. Τι? Κλεισίματος χεριών. Πόσο θα λέει να πλύνουν τα χέρια. Θα συγγελάζει ο Ρουδούνος. Σκέφτε το με γεια τους, με χαρά τους και εκεί να παίρνουν ένα αξιοπρεπέστατο μισθό. Αλλά είναι πραγματικά, δεν αντέχει στη λογική να παίρνει ο ένας επίδομα για να πλένει τα χέρια. Να παίρνει άλλος επίδομα για να βάζει μπροστά τα αυτοκίνητο. Το χειρότερο από όλα ποιο είναι. Εντάξει, το συζητάμε εμείς και εν πάση περιπτώσει λέμε την άποψή μας. Θα έρθει όμως το δούνο του, θα έρθει η Τρόικα και θα πει ορίστε, κοιτάξτε ένα επίδομα, είναι δυνατόν στην Ελλάδα επειδή ζεσταίνουν τις μηχανές των λεωφορείων να παίρνουν επίδομα, επειδή πλέουν τα χέρια τους, θα μας κράξουν. Θυμάμαι ότι όλα αυτά τα επιδόματα δεν έχουν σημασία ο Παυλόπουλος. Έπρεπε να είναι ενσωματωμένο στο μισθό του. Πόσο, και αφού κάθε χρόνο τα ενσωμάτωνε. Έλεγε ότι τελειώνουμε με αυτά. Πάνε αυτά. Όχι το παίρνουν. Πόσοι οδηγοί. Μαζί με την επανείδηση. Πόσοι οδηγοί είναι που το παίρνουν. Είναι γύρω στους 4.000 κύριε Παπαδάκη, είναι κάτω από 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, κάτω από τα 5 εκατομμύρια, 4% περίπου. Για όλο τον χρόνο και για όλο το προσωπικό που βρίσκεται στο μνημόνιο, έτσι δεν πρέπει να μιλάτε σε λεπτό. 4.100.000 λέτε τον χρόνο για να
ξεστέλνουν τη μηχανή. Για τον για την ομάδα, για όλους υπάρχουν. Μάλιστα. Κύριε Κομίδη, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε τους εργαζόμενους, αλλά λέμε ότι πραγματικά δεν αντέχουν στη λογική όλα αυτά, τα βλέπουν αυτή τη στρόικα και νομίζουν ότι όλοι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι οι οδηγοί των λεωφορείων είναι διεφθαρμένοι, ούτε τους τρέχουν, ούτε τους τρέχουν τα λεφτά από τα παντζάκια. Εγώ δεν κατηγορώ τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Είπα ότι είναι γελοί εκείνοι οι οποίοι σκέφτηκαν να δίνουν αυτά τα χρήματα αντί για αύξηση σε ένα καινούριο επίδομα. Ούτε οδηγοί θέλουν. Από την αρχή έτσι είχε γίνει. Ένας τρόπος για να αυξάνουν τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Και τώρα θα κοπεί αυτό. Λέμε θεωρητικά. Ακούστε τι λέει τώρα. Και τώρα είναι ευάλωτης. Ακούστε τι λέει τώρα, κύριε Κομίδη, και με αυτό να κλείσουμε. Είμαι πιλότος σε πυροσβεστικό αεροπλάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, γιατί εμείς επίδομα για να ζεσταίνουμε τη μηχανή του αεροπλάνου δεν παίρνουμε. Από αύριο θα το διεκδικήσουμε. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα. Εάν ένα λεωφορείο για να ξεκινήσει 4.100.000 για τους οδηγούς, θα ξεσηκωθούν οι πιλότοι και θα πούνε εμείς δεν παίρνουμε επίδομα για να ζεστάνουμε το αεροπλάνο. Και εδώ πέρα υπάρχουν... Σας είπα, εθελοντικά δεν δουλεύει κανείς σήμερα. Αυτό εννοώ και... Δεν έχετε άδικο. Απλώς σκεφτείτε ότι η πολιτεία κόβει, μισό λεπτό Γιώργο, η πολιτεία κόβει το νυχτερινό από τους αστυνομικούς. Δεν παίρνανε αντσιγγείλο. Ούτε και αυτό που λέτε εσείς αντέχει, κύριε Κομίνη, γιατί ο κύριος Κομίνης λέει το εξής. Ο κ. Κομίνης λέει ότι εγώ ξεκινάω την εργασία μου στις 7, θα πρέπει να ξεκινήσω στις 7 παρά 10 το ζέσταμα, 7 η ώρα να ανέβω το λεωφορείο και να πήγε αμέσως. Φεύγουν 7 η ώρα, παιδιά. Αν ήταν έτσι, κύριε Κομίνη, όλοι οι λεωφορείο θα παίρνανε, αλλά δεν έχουμε και την πιστότητα στην εφεύρεση του χρονομετρίου. Μου άρεσε όμως το έκανε εδώ, είσαι παραστατικό όμως. Δηλαδή ο άλλος κοιτάει το ρολόι και λέει 6 παρά 10 να βάλουμε μπρος. Γιατί 6 έπρεπε να αποφύγει, να ζεσταθούμε, γιατί 6 πάντως μαζί σας είμαστε, δεν είμαστε αντί, είμαστε εναντίον σας. Ευχαριστούμε. Θα πάω να πει στα χέρια σου, δεν θα πάω σε σύντομα. Να σου πω κάτι. Μήπως αυτά τα λεφτά καλύτερα να τα δίναμε για να παίρναμε ανταλλακτικά για τα λεωφορεία, γιατί είδες τι έγινε χθες. Ναι, αλλά είναι αυτό δεν σημαίνει ότι θα μειώσεις τα λεφτά των εργαζόμενων για να πάρεις ανταλλακτικά. Εδώ ξέρεις τι είναι. Τους δουλεύανε. Κάνανε αυξήσεις, κάνανε απεργίες και αντί να τους δίνουνε αυξήσεις, τους δίνανε επιδόματα. Σε όλα, σε όλους. Και τα επιδόματα αυτά είναι γελία. Όπως είναι το επικίνδυνο, το άκουρα εσύ. Το έγκαιρες προσέλευσης. Το έγκαιρες προσέλευσης. Μπορεί να το παίρνουν και οδηγοί το έγκαιρες προσέλευσης. Εντάξει, αυτό είναι και ξεφτύλα. Και τώρα θα έρθει το τρόικα και θα πει, θα μας ξεφτυλίσουνε. Θα μας ξεφτυλίσουνε. Να παίρνεις επίδομα για να φτάνεις εγκαίρος στη δουλειά σου. Μετά επίδομα για να ζεσταίνεις το αυτοκίνητο σου. Αυτό όμως είναι για να αυξηθεί ένας μισθός που είναι 1.000 ευρώ για να πάει 1.500, έτσι. Δεν είμαστε εναντίον των εργαζομένων. Να πούμε όλο το μπάζι. Δεν είμαστε εναντίον των εργαζομένων, είμαστε εναντίον εκείνων που ξεφτιλίζουν αυτόν τον τόπο με αυτά τα παιχνίδια. Έπρεπε να είναι ενσωματωμένο, ήθελα να αύξηση. Για το εργάζομαι σας δώσαμε τα...